Μάρθα Καραγιάννη τα έζησε όλα πολύ και νωρίς. Τη δόξα, τους έρωτες, τα πάθη. Και γι' αυτό ίσως τα βαρέθηκε και γρήγορα. Καθισμένη στον καναπέ του Τζόι, μιλάει για όλα αυτά. Αυτό που είναι σεξι και αυτό που βγάζει μια γυναίκα και την κάνει σεξι και άρα επιθυμητή σε έναν άντρα δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη μόδα ούτε όχι, με το μακιγιάζ. Καμία. Ή ναι. Είσαι ή δεν είσαι σεξι, ναι. Από μόνη σου. Τελείωσε. Αυτό δεν είναι επίκτητο. Δεν είναι επίκτητο. Νομίζω το να εκπέμπεις μια σεξουαλικότητα είναι τελείως δικό σου. Αυτό εσείς το έχετε παραδεχτεί ότι έτσι ήταν όταν ήσασταν νεότεροι. Πιθανόν και τώρα, δεν όχι, ξέρω. Νομίζω ναι, ότι ήμουν ένα κορίτσι που άρεσα, στάσου τώρα. Mm. Που λέγανε οι φίλοι μου. Τι είναι το στάσου τώρα. Το στάσου τώρα. Τώρα. Τι είναι αυτό λέτε που σας έκανε σεξι. Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι για επεξεργασία να κάνω τη σεξι. Mm. Γιατί άμα κάνεις τη σεξι γίνεσαι σακλή. Αν δεν κάνεις τη σεξι και εκπέμπεις ένα κάτι σεξουαλικό που βγαίνει από μέσα σου, αυτό είναι σεξι. Ήσασταν εσείς θετική στο φλερτ, θετική. Αν μου άρεσε κάτι, ήμουν πάρα πολύ θετική. Κάνατε εσείς ποτέ το πρώτο βήμα, ήταν εποχή που το σήκωνε αυτό. Και να μην το σήκωνε η εποχή, το σήκωνα εγώ. Δηλαδή, άμα μου άρεσε κάτι, το κοίταγα. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις σας οι γνωστές είναι μόνο δύο, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν θα κάνω κατάλογο. Ναι. Ναι. Έναν που τον παντρευτήκατε και έναν με τον οποίο είστε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεύτερο γάμο γιατί δεν κάνατε. Κοίταξε να σου πω, δεύτερο γάμο. Έχω την εντύπωση, δηλαδή τώρα που περνάνε τα χρόνια και κάνω απολογισμό το τι έκανα και το τι δεν έκανα, νομίζω ότι δεν το ήθελα. Τελικά, δεν το ήθελα. Ούτε να κάνω δεύτερο γάμο, ούτε να κάνω οικογένεια, ούτε να ζήσω με έναν άνθρωπο όλα μου τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι κάποιος τελικά στη ζωή του, όταν περνάνε τα χρόνια και είναι σε θέση να κάνει απολογισμό, τελικά ανακαλύπτεις ότι ό,τι δεν σου συνέβη είναι γιατί δεν το ήθελες πολύ. Βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που το ήθελε πολύ ένας άνθρωπος του γινότανε. Ναι. Αλλά αν δεν το θέλεις, δεν γίνεται. Το κάνεις κρύα, το ναι. Κάνεις ψυχρά και δεν γίνεται. Πόσο χρονών ήσασταν να το παντρευτήκατε πρώτη φορά. Άρα 20. Α, πολύ μικρή. 20. Γιατί. 20 και 21 χώρισα. Γιατί ερωτεύτηκα το Μίμη, τον αγάπησα, αυτό θέλαμε να παντρευτούμε. Παντρευτήκαμε μετά. Τι εντάξει, χωρίσαμε. Δεν σας πήγαινε ο γάμος ή κάτι έγινε. Όχι, δεν μου. Ήμασταν παιδιά και οι δύο. Μετά τη δεύτερη φορά στη μεγάλη σας σχέση, που επίσης πάλι με ποδοσφαιριστή, αυτό με τους ποδοσφαιριστές τι ήταν. Ναι. Και σας έχει μείνει τώρα αυτό. Ναι, κοίταξε. Μα είναι φίλος μου πολύ τώρα. Αγαπάω αυτόν την οικογένειά του. Σου λατρεύω τα παιδιά του. Με τον Βασίλη κάθισα 12 χρόνια. Ευτυχισμένα χρόνια γιατί πέρασα πολύ ωραία μαζί του. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά κατέληξε γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. Ήσασταν, πηγαίνατε στα γήπεδα, βλέπατε, ξέρατε. Στην πώς αρχή σας πήγαινε στα γήπεδα. Στην αρχή πήγαινε στα γήπεδα, μετά το σταμάτησε. Δηλαδή αυτή η σύμπτωση πώς έγινε. Μα τραβάνει ποδοσφαιριστές. Την τονίζετε την ηλικία σας πολύ, ε. Μιλάτε γι' αυτό, λέτε εγώ είμαι μεγάλη, εγώ ξέρω εγώ. Μα είμαι μεγάλη και το ξέρει ο κόσμος, ξέρει πότε βγήκα, δεν είναι κρυφά αυτά τα πράγματα. Πότε αποδεχτήκατε ότι μεγαλώνετε ή σας έπιασε κάποια στιγμή. Από πολύ νωρίς. Δηλαδή. Καλέ, από πολύ νωρίς. Εγώ ήμουν 50 χρονών, όχι, ήμουν 33, μου φαίνεται. Και μου λέει και το Λιανίδη, θα κάνουμε αυτή την τελευταία ταινία που ο Μάγκας και το τρίκυκλο. Μου λέω, ο Γιάννης, σε παρακαλώ, δεν θα φορέσω μπικίνι, δεν μπορώ, είχα χαλάσει το κορμί μου, είμαι αηδία. Δεν πιστεύω, έχω μεγαλώσει. Και μου λέει, Γιάννης, εδώ. Και μου έβαλε 4 μπικίνι, για να με εκδικηθεί.
Α, ναι. Ναι, ναι. Τέσσερα μπικίνι. Έκανα χορευτικό με τέσσερα μπικίνι. Αλλά από νωρίς το έχω αυτό, το ότι μεγάλωσα. Το ότι μεγαλώνω. Ήταν και διαφορετικές ηλικίες. Ναι. Ναι, βέβαια. Ήταν διαφορετικές ηλικίες. Τώρα στα 40 ξεκινάς να είσαι σεξίμπολ. Στα 40 είναι μια γυναίκα επιθυμητή, νόστιμη και τη βλέπεις και τρελαίνεσαι. Ναι. Αν και εγώ στα 40 ήμουν πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Η συνέχεια της ιστορίας της Μάρθας Καραγιάννη σε λίγο στο Joy. Η Μάρθα Καραγιάννη συνεχίζει την υπέροχη διήγησή της στο Joy. Το μπικίνι την πρώτη φορά που σας είπανε και τώρα, Μάρθα, θα είσαι με το μπικίνι. Α, καλά, δεν με ένιωξε καθόλου. Όχι. Ήταν μια εποχή όμως πολύ συντηρητική. Όχι, δεν ήταν συντηρητική. Δηλαδή, πώς σας πω, εγώ είχα κάνει χορό και έκανα χορό από παιδάκι. Και είχα μάθει να δίνομαι πάρα πολύ εύκολα, γιατί εκεί δινόμασταν και φορούσαμε τα καλτσόνια μας και τα τέτοια για να κάνουμε μάθημα. Mm-hmm. Μετά μεγάλωσα, μετά μπήκα στο θέατρο. Το μπικίνι ήταν κάτι που μου πήγαινε και κάτι που έπρεπε να το φορέσω. Και το φόρεσα. Άρα δεν υπήρχαν ντροπές και τέτοια και μου είπε και της μάνας μου, μια ξαδέρφη της είπε ότι «Α, η Μάρθα...» Όχι, δεν είχα τέτοια προβλήματα ούτε από το σπίτι μου, ούτε από το περιβάλλον μου, όχι, όχι. Όχι, και φόρεσα πολύ μπικίνι. Είχατε ποτέ έτσι αγωνία του πώς φαίνομαι με τον μπικίνι, ήσασταν πολύ σίγουροι? Ναι, να σου πω, έκανα μια διατούλα μια εβδομάδα να χάσω 2-3 κιλούλια και εντάξει, ήμουν εντάξει. Πάντως, εκτός από τη Χλόη, ας πούμε, Χλόη Λιάσκο, αυτά πολύ αδύνατη, αυτά δεν ήσασταν αδύνατες αδύνατες. Όχι. Ούτε εγώ δεν ζητούσε. Ήμουν αδύνατη. Η Χλόη η ζωή ήταν αδύνατης πολύ. Η Χλόη ήταν αδύνατη, η ζωή είχε ένα κανονικό κορμί. Εγώ γι' αυτό έκανα τη δίαιτα, για να καλοπαθώ και να είμαι εντάξει για τα μπικίνι. Τότε τι πράγματα κάνετε, γιατί τώρα ξέρουμε ποιες είναι οι δίαιτες, όχι κάνω ντουκάν, τρώω μόνο πρωτεΐνες, τρώω αυτό. Εκείνη την εποχή τι ήτανε? Όχι, δεν ήταν τέτοιες δίαιτες. Κοίταξε, εγώ έκανα μια δίαιτα με μήλα και γιαούρτι, ναι, όλη την εβδομάδα. Και έκανα 3 κιλά. Και ήμουν πανευτυχής με αυτό. Είμαι και πολύ πειθαρχημένη, πάρα πολύ πειθαρχημένη. Δηλαδή, δεν λέω τώρα θα κάνω αυτό, αλλά μετά ζήλεψα τούτο. Όχι, άμα αποφασίσω ότι δεν είναι αυτό, δεν ζηλεύω τίποτα. Το ότι δεν ήσασταν έτσι σκήνη αδύνατη, αυτό πιστεύετε ότι ήταν και το σεξ απείλ σας? Ότι αυτό άρεσε παραπάνω? Ήταν το καλούπι του κορνιού μου, το σεξ απείλ μου. Το ότι ήμουν μία γυναίκα που ήμουν θηλυκό. Ναι. Που είχα και τον ποπό μου, είχα και το στήθος μου, είχα και τα χαλό. Και αυτό και μέσα από το περπάτημά σου, μέσα από το τι εκπέμπεις, βγαίνει αυτό το χαριτωμένο που μπορεί να έχει. Το απολαύσατε, κυρία Καραγιάννη, Ναι. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω, ότι περνούσα τώρα, δηλαδή και κάτι να μην ήταν τόσο καλό, νομίζω το έχετε ξεχάσει. Ναι, νομίζω ότι όλο αυτό το κάνει το νιάτο. Το νιάτο που είσαι ξένιαστος. Είσαι με την οικογένειά σου, έχεις τη θαλπορή της οικογένειάς σου, από εκεί και πέρα έχεις τη δουλειά σου έτσι που είναι ωραία και αυτά. Έκανε και καριέρα στο θέατρο και προχώρησα και δεν είχα τίποτα. Όχι. Τη Ζήλια δεν την κατάλαβα ποτέ. Δεν μου είπε κάτι η Ζήλια. Δεν ξέρω να ζηλεύω. Στους άντρες σας, Ζήλια? Ναι, άμα ήμουν ερωτευμένη, ήμουν... Με ένοιαζε. Πολύ. Πώς ήσασταν ερωτευμένοι? Πάντα. Πάντα? Πάντα. Πάντα υπήρχε κάποιος στη ζωή σας που... Πάντα ήμουν ερωτευμένη, γι' αυτό δεν τα έφτιαξα με το βουτσά. Δεν προλάβαινα. Δεν προλάβαινα. Και εκείνος μάλλον. Πρέπει να είστε από την ίδια στόφα. Βέβαια, ακριβώς.
Ακριβώς. Επειδή τον ήξερε πάρα πολύ καλά και με ήξερε πάρα πολύ καλά, είπαμε να μην τα φτιάξουμε μαζί, γιατί δεν πάει αυτό. Πιστή ήσασταν? Όταν ήμουν μαζί, ήμουν πιστή. Τώρα μένετε μόνοι σας? Μένω με μία φίλη μου. Α, συγκάτοικο. Ναι. Α. Με τη Θεοδόρα τη Δούμα, ηθοποιό, που ήρθαμε μαζί. Πώς αποφασίσετε να μείνετε με παρέα? Κοίταξε, όταν πέθανε η μάνα μου, μου φαινόταν πάρα πολύ μεγάλο το σπίτι για να το κρατάω. Μένατε μόνο μαζί με τη μαμά σας? Ναι. Για ποιο λόγο? Έτσι. 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 Ήταν έτσι το σπίτι, η διαρρύθμιση του τέτοια, που μπορούσε να μείνει κάποιος και να είναι κάποιος άλλος και να μην βλέπονται ποτέ. Ναι. Σαν να είναι δύο κολλητά σπίτια. Ναι, κατάλαβα, ναι. Και λέω στον Τωράκη, μα δεν έρχεσαι να μείνεις εδώ πέρα, να μείνουμε μαζί, να γίνουμε αδερφές, μια και δεν έχω. Και να μείνουμε μαζί. Και έτσι μείναμε. Πόσα χρόνια έχει δηλαδή παίχτη συγκάτοικο? Τώρα είναι 16. 16? Mm. Όλα αυτά τα χρόνια ένα σύντροφο δεν σκεφτήκατε ότι μπορεί να χρειάζεσαι? Αν δεν τρελάθηκα στα γεράματα, θα κάνω σύντροφο. Κάποια γεράματα πριν, 16 χρόνια πριν λέμε. Και 16 χρόνια πριν τι ήμουν, μικρούλα? Γιατί γεράματα, ξέρω εγώ, η συντροφικότητα ή η συντροφικότητα, τι? Όχι. Πού έχετε βγάλει από το μυαλό σας? Βγαλμένο, πεταμένο στο μύθο της ιστορίας μου. Καταρχήν, δεν μπορώ να έχω εραστεί, δεν το θέλω, κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μου. Και πότε το κόψατε? Το σατανικό μου το μυαλό δεν περνάει. Κόβεται μόνο του. Κόβεται μόνο του αυτό. Άμα δεν κάνεις χρήση, κόβεται μόνο. Έρχεται ο χρόνος και το καλύπτει όλα. Ναι, εσείς αποφασίσατε να μην κάνετε χρήση. Ναι. Όταν κατάλαβα ότι μεγάλωσα. Και πότε το καταλάβατε αυτό? Μετά τα 50. Τι νιώσατε δηλαδή, γιατί δεν σας φαίνεται? Μετά τα 50, είναι κατάλαβα. Είναι εσωτερικό δικό σας, γιατί δεν φαίνεται αυτό που λέτε. Και ναι, η ζωντάνια σας είναι εδώ. Και ξέρω κάτι. Ναι, δεν έχει καμία και σχέση. Και ούτε και είστε και σπασμένοι αυτού του. Δεν είναι. Μια χαρά είναι όλα. Καλά. Πολύ καλά. Κοίταξε, δεν είναι ένα πράγμα που το θέλεις, το έχεις ανάγκη. Αν κουβαλούσα έναν άνθρωπο από τα νιάτα μου, να τον έχω στα γεράματα, να είμαστε μαζί. Εντάξει, okay. Τότε ναι, θα γυρνάγαμε μαζί. Αλλά όταν ψάχνεις γεγκόμενο μετά τα 50, είναι λιγάκι δύσκολο. Εσείς δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να ψάξετε. Θα ερχόντουσαν γεγκόμενοι σε εσάς. Δεν είναι. Αυτός που ήθελα εγώ δεν θα ερχόταν. Και πώς γίνεται ένας άνθρωπος που ήταν τόσο και ερωτεύσιμος και θετικός στον έρωτα και φαντάζομαι και στο σεξ και σε όλο αυτό ξαφνικά? Έρχεται μόνο. Που έλεγε και η μαμά μου. Το είχατε συζητήσει? Βέβαια, γιατί ρώτησα μια φορά. Τι την είχατε ρωτήσει? Την είχα ρωτήσει, μαμά, λέω. Μου έκανε εντύπωση τότε. Γιατί μια κυρία μεγάλη δηλαδή, 45 χρονών, τα είχε με έναν μικρότερό της και είχε έρωτα. Οι μεγάλες γυναίκες, μένω μικρή, με 30 χρόνων, οι μεγάλες γυναίκες έχουν ανάγκη από έρωτα. Να σου πω, μορθούλα, και αυτό είναι, άμα δεν γίνεται, το ξεχνάς και ξεχνιέται. Τώρα που σας φέρονται, γιατί διάβαζα και σε μια συνέντευξή σας, που σηκώνονται όλοι όρθιοι και χειροκροτάνε από σεβασμό για όλα τα προηγούμενα, όχι μόνο βεβαίως, για την παράσταση. Ναι. Αυτό που σας κάνει να νιώθετε? Είναι ένα ευχαριστώ για την καριέρα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ και τους... και μ' αρέσουν, δηλαδή, έχουν καταλάβει αυτό που έχω ζήσει, αυτό που έχω κάνει. Τους ευχαριστώ. Αυτό το χειροκρότημα το έχω δει και στον Τίνο τον Ηλιόπουλο. Ναι. Το έχω δει και στο Ρίζο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένα κλικ που κάνει στον κόσμο σε έναν άνθρωπο που έχει μία καριέρα που το χειροκροτάει για όλη του την καριέρα. Mm. Ναι, γι' αυτό είναι. Είναι φανερότημα γι' αυτό. Ναι, γιατί δεν υπήρχε αυτό το χειροκρότημα πριν. Δηλαδή, πώς να σας πω, και ένα πέρασμα να κάνετε πάνω στη σκηνή,
Απλά ναι, να περάσει από την άλλη ναι, άκρη. Αυτό. Το ίδιο χειροκρότημα θα πάρει. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί πάνω πει ότι κάτι έκανα κι εγώ σε αυτό το διάβα μου στο θέατρο, στον κινηματογράφο, σε αυτό. Πόσο χρονών είστε, το λέτε? 73. Ναι. Καλά, δεν τόσο πολλά. Όχι, δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Όχι. Ναι, εντάξει, μικρούλα είμαι ακόμα. Τα χρόνια αυτό να το παρατηρήσεις σε φωτογραφίες είναι γραμμένα στα μάτια σου. Δηλαδή, δες μία φωτογραφία σου που είσαι 15 ετών και δες και τώρα μία φωτογραφία να δεις τη διαφορά του βλέμματος. Είναι άλλο το βλέμμα. Το βλέμμα αλλάζει. Από εδώ περνάνε τα χρόνια που έχεις ζήσει. Όλη σου η ζωή.